Φίλες και φίλοι, πολίτες των Χανίων, είναι μικρό αυτό το γήπεδο. Είναι μικρά τα κλειστά γήπεδα πια για να χωρέσουν τον παλμό, την αποφασιστικότητα, το πείσμα που νιώθουμε όλοι μας και όλοι σας σε αυτόν τον αγώνα που ανοίγεται μπροστά μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την υποδοχή σας εδώ στην Κρήτη των μεγάλων δημοκρατικών παραδόσεων, στην Κρήτη των μεγάλων δημοκρατικών αγώνων, σε αυτόν τον τόπο των σπουδαίων ανθρώπων, αλλά και των σπουδαίων αξιών. Έναν τόπο που η ίδια η ιστορία είναι συνυφασμένη με τη διαρκή μάχη για τη συλλογική πρόοδο. Από τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία, μέχρι όμως και τη βαριά παράδοση, τη σημαντική παράδοση στις τέχνες, τον πολιτισμό και την επιστήμη. Εδώ λοιπόν από τον τόπο του Ελευθέριου Βενιζέλου, από τον τόπο των μεγάλων αγωνιστών της εθνικής αντίστασης, αλλά και από τον τόπο, την Κρήτη, τον τόπο του Ελ Γκρέκο και των Ξυλούριδων, στέλνουμε σήμερα εδώ από τα Χανιά ένα ισχυρό μήνυμα νίκης, ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας, ένα ισχυρό μήνυμα αναγέννησης της πατρίδας μας. Φίλες και φίλοι, πολίτες των Χανίων, ανταμώνουμε ξανά μετά από πολλά χρόνια που είχα να βρεθώ μπροστά σας σε μια προεκλογική συγκέντρωση. Είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά από 4 χρόνια. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια μικρή αναδρομή, διότι περάσαμε πράγματι από 1000 μύρια κύματα για να φτάσουμε ως εδώ. Ο λαός μας σήκωσε το βάρος μιας τεράστιας κρίσης. Μιας κρίσης στην οποία αυτοί που την προκάλεσαν δεν είχαν τη στοιχειώδη εντιμότητα, τη στοιχειώδη ευθύτητα να αναλάβουν την ευθύνη για τις πράξεις τους. Όμως, ξέρετε, στις δημοκρατίες την ευθύνη την αποδίδει τελικά ο λαός. Και ειδικά σε αυτούς που πορεύονται με θράσος και αλαζονία, η ετιμιγορία εναντίον τους είναι πάντοτε πολύ πιο βαριά. Έτσι συνέβη και εδώ στην πατρίδα μας. Αυτοί που για δεκαετίες συμπεριφέρθηκαν ως σαν να ήταν οι μόνιμοι και νόμιμοι ιδιοκτήτες της εξουσίας, ως σαν η χώρα τούτη να τους ανήκε, βρέθηκαν το 2015 τρεις φορές μπροστά στη λαϊκή ετιμιγορία, στην ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Και βρέθηκαν με την ψήφο του ελληνικού λαού και τον Γενάρη του 2015 και τον Σεπτέμβρη του 2015 στο περιθώριο της πολιτικής ιστορίας. Και αυτό ήταν τελικά το μεγάλο, το αποφασιστικό βήμα για να μπορέσει η χώρα, παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες τις οποίες βρέθηκε, διότι τη χώρα μας τη χτύπησε με πρωτοφανή τρόπο η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση. Αυτό ήταν τελικά το μεγάλο, το αποφασιστικό βήμα για να μπορέσει, παρά τις δυσκολίες, η χώρα να σηκώσει ξανά ανάστημα και κεφάλι. Πρώτα απ' όλα να ανακτήσει ο λαός μας τη χαμένη του αξιοπρέπεια και να βρει ξανά τη δύναμη να οραματιστεί ένα καλύτερο μέλλον. Μέσα από δυσκολίες, μέσα από θυσίες, αλλά βρίσκοντας τον τρόπο να επουλώσει τις πληγές της. Η φωνή του ελληνικού λαού ακούστηκε δυνατά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έγινε παράδειγμα αντίστασης και δικαιοσύνης, γιατί με τους αγώνες και την ψήφο του ελληνικός λαός κατάφερε να αποδομήσει ένα καθεστώς φαύλο και διεφθαρμένο, ανοίγοντας τον δρόμο στην ελπίδα και την προοπτική. Εμείς, φίλες και φίλοι, δεν πήραμε το τιμόνι της χώρας γιατί κάποιοι μας το χάρισαν. Δεν πήραμε το τιμόνι της χώρας γιατί μας το χάρισαν οι ισχυροί ή μας το κληρονόμησταν οι ξακουστοί πρόγονοί μας. Εμάς μας έφερε στη θέση αυτή η συλλογική δύναμη του λαού μας, η συλλογική πίστη και αποφασιστικότητα των Ελληνίδων και των Ελλήνων, που μας εμπιστεύτηκαν για να κάνουμε πράξη
τα δίκαια του ελληνικού λαού. Για 4 χρόνια, κάθε μέρα, εργαζόμαστε με μοναδική έγνοια τον λαό και τις ανάγκες του. Με μοναδική έγνοια την αξιοπρέπεια των πολλών και την βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης. Γνωρίζω βεβαίως και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τα χρόνια δεχτήκαμε πόλεμο σκληρό, τόσο από αυτούς στο εξωτερικό που θεωρούν ότι το δίκαιο και οι ανάγκες του λαού είναι περιττές πολυτέλειες μπροστά στον ιερό σκοπό της σιδηράς δημοσιονομικής πειθαρχίας, όσο όμως και στο εσωτερικό, από αυτούς που δεν χώνεψαν ποτέ την πολιτική του σίτα και επέλεξαν το φανατισμό, το ψέμα, τον διχασμό για να υπονομεύσουν όχι το έργο της κυβέρνησης, αλλά για να υπονομεύσουν την ίδια την προοπτική ανάκαμψης της οικονομίας και της χώρας. Όμως, παρά τον σκληρό αυτό πόλεμο, παρά αυτό το δύσβατο μονοπάτι που είχαμε να διανύσουμε όλοι μαζί, δεν λυγίσαμε, δεν το βάλαμε κάτω, δεν ερωτευτήκαμε εμείς ξαφνικά την καταστροφική συνταγή των μνημονίων. Κάναμε έναν αναγκαστικό συμβιβασμό, δύσκολο συμβιβασμό, το καλοκαίρι του 2015, με μοναδικό όμως ορίζοντα την υπέρβαση των μνημονίων, την υπέρβαση του ίδιου αυτού του συμβιβασμού, την έξοδο της χώρας από το καθοδικό σπιράλ της ύφεσης και της λιτότητας. Και σήμερα, 4 χρόνια μετά, αισθανόμαστε δικαιωμένοι, γιατί δεν παραδώσαμε τα όπλα. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι γιατί μείναμε για να παλέψουμε για το δίκαιο των πολλών. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι γιατί πήραμε δύσκολες αποφάσεις. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι γιατί τον Αύγουστο του 2018 βγάλαμε την Ελλάδα από τα μνημόνια. Δεν θέλω να ισχυριστώ ενώπιόν σας ότι τελειώσαμε και με όλες τις αρνητικές συνέπειες αυτής της μεγάλης και πρωτοφανούς περιπέτειας στην οποία βρέθηκε η χώρα για 8 ολόκληρα χρόνια. Δεν έκλεισαν ακόμα όλες οι πληγές. Δεν στέκομαι μπροστά σας για να σας παρουσιάσω μια εικονική πραγματικότητα. Δεν το έκανα ποτέ και δεν θα το κάνω ούτε τώρα. Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που υπάρχουν σε κάθε νοικοκυριό, των δυσκολιών που υπάρχουν σε κάθε μαγαζί, σε κάθε επιχείρηση. Όμως γνωρίζω και γνωρίζετε κι εσείς καλά ότι πλέον ο τροχός της ιστορίας έχει αλλάξει φορά. Πλέον η πατρίδα βρίσκει ξανά το βηματισμό της. Η οικονομία ανακάμπτει. Οι αδικίες της κρίσης, πολλές και πολυεπίπεδες, σταδιακά αποκαθίστανται. Και όσο συνεχίζεται αυτή η σταθερή πορεία ανάκαμψης, τόσο θα επιταχύνεται και η απόδοση της κοινωνικής δικαιοσύνης για τους πολλούς αυτόν τον τόπο, που είναι το πρώτο και καθοριστικό μέλημα αυτής της κυβέρνησης. Γιατί ποτέ δεν ξεχάσαμε και δεν θα ξεχάσουμε από ποιους βρεθήκαμε εδώ, με ποιανού τη στήριξη, ποιους εκπροσωπούμε, ποιανόν το δίκαιο παλεύουμε. Πλέον, φίλες και φίλοι, όλοι οι πολίτες αυτού του τόπου, ασφαλισμένοι και μη, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η ανεργία μειώθηκε σχεδόν 10 μονάδες ποσοστιαίες από το 2014 ως σήμερα. 400.000 θέσεις εργασίας δημιουργηθήκανε. Βεβαίως χάθηκαν 1.000.000 θέσεις εργασίας την περίοδο της καταστροφικής τετραετίας 2010-2014. Όμως σιγά σιγά επουλώνουμε τις πληγές, τις μεγάλες πληγές τις κοινωνικές που άφησε η κρίση. Η ανάκαμψη της οικονομίας έχει έρθει πλέον η ώρα να γίνει και ανάκαμψη της κοινωνίας. Ο κατώτατος μισθός, ενώ μειώθηκε κατά 22% σε μία μόνο μέρα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά, εμείς καταφέραμε αμέσως μετά την έξοδο από τα μνημόνια να τον αυξήσουμε κατά 11% και να καταργήσουμε τη ρατσιστική για τους νέους διάταξη του υποκατώτατου μισθού. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις επανήλθαν την πρώτη κιόλας μέρα μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, πέρυσι το Σεπτέμβρη, φέτο 2018 το Σεπτέμβρη,
Ήταν η πρώτη χρονιά που είχαμε το δημοσιονομικό περιθώριο να ανακοινώσουμε για πρώτη φορά μετά από 8 ολόκληρα χρόνια μέτρα επέκτασης δημοσιονομικής περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και ταυτόχρονα να προαναγγείλουμε κάτι το οποίο κανείς ίσως από αυτούς που μας κατηγορούν δεν πίστευαν αλλά έγινε πράξη, τη μη περικοπή των συντάξεων που είχε επιβάλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη χώρα μας ως τιμωρία απέναντι στους συνταξιούχους. Όλα τα μέτρα που ανακοινώσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έγιναν πράξη, υλοποιήθηκαν αυτό το εξάμεινο. Ο ΕΜΦΙΑ μειώνεται κατά 50% για τις χαμηλότερες περιουσίες και κατά 30% μεσοσταθμικά για την επόμενη διετία. Αλλά δεν είναι μόνο τα αμιγώς οικονομικά μέτρα. Είναι και η εικόνα σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς, όπως η παιδεία και η υγεία. Παρά το γεγονός ότι περάσαμε από μεγάλες δυσκολίες, καταφέραμε αυτή την τετραετία να ορθοποδήσουν τα σχολιά μας. Τα σχολιά μας πλέον έχουν επαρκές προσωπικό και βιβλία, όχι ελλείψεις και φωτοτυπίες. Η δημόσια υγεία που κατέρευσε μέσα στα χρόνια της βαριάς κρίσης στέκεται ξανά στα πόδια της και με 19.000 προσλήψεις προσωπικού μπορούν πλέον να καλύπτονται οι ανάγκες του πληθυσμού. Ενώ βεβαίως δεν υπάρχει πια το 5€ εισιτήριο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη που ανταγωνίζονταν με τους Τροϊκανούς, ενώ υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για 1,5 εκατομμύριο ανασφάλιστους. Από τα 780 εκατομμύρια που ήταν οι δημόσιες δαπάνες για την πρόνοια όταν αναλάβαμε, παρά το ότι βρεθήκαμε σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης, καταφέραμε να αυξήσουμε το ποσό στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα λεφτά πηγαίνουν υπέρ των αδυνάτων και έπιασαν τόπο γιατί σταμάτησε η συνεχιζόμενη εξαθλίωση εκατομμυρίων συμπολιτών μας. Επίσης, η άνοδος και η ανάκαμψη της οικονομίας έδωσε τη δυνατότητα όχι μόνο να σταματήσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων και να ξαναγυρίσει η οικονομία σε έναν ενάρετο κύκλο, αλλά έδωσε τη δυνατότητα μιας δημοσιονομικής υπεραπόδοσης, η οποία δεν πήγε στράφη. Διανεμήθηκε τα τελευταία 3 χρόνια σε όσους είχαν πραγματικά ανάγκη. Φίλες και φίλοι, θα μπορούσα να μιλάω ασταμάτητα για αυτά τα οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αλλά βεβαίως το τελευταίο διάστημα λίγο ακούγονται και γι' αυτό θεώρησα σκόπιμο να κάνω κάποια αναφορά. Δηλαδή, στις μεγάλες κατακτήσεις, στις μεγάλες επιτυχίες οικονομικές, δημοσιονομικές αλλά και κοινωνικές αυτής της κυβέρνησης παρά τις μεγάλες δυσκολίες μέσα στις οποίες πορεύτηκε. Δεν θέλω όμως να πω περισσότερα για όλα αυτά. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι ο καθένας από εσάς, ο καθένας και η καθεμιά, γνωρίζει στη ζωή και στην τσέπη του τι ήταν αυτό που βίωσε από το 2010 ως το 2014 και ποιες είναι οι συνθήκες τις οποίες βιώνει σήμερα παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και είναι μπροστά μας και είμαστε εδώ να συνεχίσουμε τον αγώνα για να τις υπερβούμε. Πιστεύω όμως ότι όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να κρύψουν την πραγματικότητα, αυτό το οποίο θα παίξει τον καθοριστικό ρόλο για την έκβαση της εκλογικής μάχης και των ευρωπαϊκών εκλογών, κυρίως όμως των εθνικών εκλογών που έρχονται στο τέλος της τετραετίας τον ερχόμενο Οκτώβρη, αυτό που θα κρίνει την εκλογική μάχη είναι η οικονομία. Δηλαδή, αυτό το οποίο ο καθένας και η καθεμιά από εμάς γνωρίζουν καλύτερα από τον κάθε άλλο που προσπαθεί να μας πείσει. Και είναι το κριτήριο της ίδιας της πραγματικότητας, όχι της προπαγάνδας, όχι της λάσπης, όχι της προσπάθειας δολοφονίας χαρακτήρων που επιχειρεί ένας τερατώδης μηχανισμός ψέματος και παραπληροφόρησης που έχει στηθεί από το παλιό καθεστώς και είναι απέναντί μας. Το λέω αυτό γιατί η υπερσυσσόρευση μέσων ενημέρωσης στην υπηρεσία μίας και μόνο παράταξης είναι κάτι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα από τη μεταπολίτευση και μετά.
Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, δίνουμε μια μάχη υπερασπιζόμενη την αλήθεια, δίνουμε μια μάχη με επιχειρήματα. Από την μία μεριά υπάρχουν τα όπλα της μαζικής διαστρέβλωσης που ανήκουν σε ορισμένες οικογένειες ολιγαρχών, από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν οι αλήθειες των πολλών. Και σε αυτές τις αλήθειες βασίζουμε εμείς τη μάχη που δίνουμε. Ό,τι και αν ανακαλύπτουν προκειμένου να φτιάχνουν ειδήσεις, ό,τι και αν ανακαλύπτουν για να δημιουργούν επικαιρότητα κατ' εντολήν των επικοινωνιακών κλιμακίων της αντιπολίτευσης, ό,τι και αν λένε, όσα και αν λένε, ο λαός γνωρίζει. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Και γι' αυτό... Και γι' αυτό σήμερα εγώ στέκομαι εδώ απέναντί σας. Στέκομαι μπροστά σας με αίσθημα ευθύνης και με παρησία. Γιατί πιστεύω βαθιά ότι η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που ξεπέρασε τις δυσκολίες και έβαλε τέλος στα μνημόνια είναι η εμπιστοσύνη ενός λαού στην ίδια τη δική του δύναμη. Και αυτή η δύναμη είναι αστήρευτη, αυτή η δύναμη μας έβγαλε από τις δυσκολίες, αυτή η δύναμη μας έβγαλε από την κρίση και τα μνημόνια, αυτή θα είναι και η δύναμη που θα επουλώσει τις πληγές της κρίσης και θα δώσει μια νέα συλλογική όθηση στη νέα δημιουργική εποχή της πατρίδας μας. Και μιας και αναφέρθηκα, φίλες και φίλοι, στα πραγματικά γεγονότα. Στα πραγματικά γεγονότα που γκρεμίζουν το οικοδόμημα της προπαγάνδας και του ψέματος, επιτρέψτε μου να αναφερθώ και σε όσα κάναμε για τον τόπο σας εδώ, τα Χανιά. Το χρονικό διάστημα 15-19 εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ νέα έργα ύψους 93 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή διατέθηκαν σχεδόν διπλάσια κονδύλια από όσα είχαν διατεθεί την προηγούμενη τετραετία. Από το 2015 μέχρι σήμερα εγκρίθηκαν νέα έργα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προϋπολογισμού 64 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, ποσό πάνω από διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσό της τετραετίας 2010-14. Με αυτά τα χρήματα γίνονται μελέτες και έργα κατασκευής και αναβάθμισης κτηρίων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Γίνονται αντιπλημμυρικά έργα, γίνονται έργα οδοποιίας, γίνονται αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές. Και με το πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών χρηματοδοτούνται έργα ίδρευσης και αποχέτευσης αγροτικής οδοποιίας και αντιπλημμυρικά έργα ύψους, συνολικού ύψους 31,5 εκατομμυρίων ευρώ. Για την στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω των ζημιών από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα θα διατεθούν άμεσα 2 εκατομμύρια ευρώ στους κτηνοτρόφους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Πέραν όμως των χρηματοδοτήσεων που για τα Χανιά, για τον νομό σας, είναι πραγματικά μια ακτίδα φωτός μετά από πάρα πολλά χρόνια σκοτεινιάς, πέρα όμως από τις χρηματοδοτήσεις, προχωρήσαμε και σε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η παραχώρηση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Δήμο Χανίων με ένα κονδύλι σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, μια διαδικασία που με τον Υπουργό εδώ υπολογίζουμε μέσα στον επόμενο χρόνο να έχει ολοκληρωθεί. Προχωρήσαμε επιτέλους στην έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης για το Ελαφωνήσι που εκκρεμούσε για πάνω από 10 χρόνια. Υλοποιούμε τον βιολογικό καθαρισμό της Παλαιόχωρας ξεπερνώντας εμπόδια που καθυστερούσαν το έργο για 26 ολόκληρα χρόνια. Δρομολογήσαμε την αποκατάσταση του κτηρίου των Ιταλικών στρατώνων μετά την πυρκαγιά. Έχουν δεσμευτεί 6 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το Υπουργείο Πολιτισμού ξεκινά άμεσα τη μελέτη.
διασφαλίζουμε τη συντήρηση και αποκατάσταση της δημοτικής αγοράς. 5 εκατομμύρια ευρώ είναι δεσμευμένα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και περιμένουν τον Δήμο να ξεκινήσει τις διαδικασίες. Από τα Χανιά επίσης, για να μιλήσουμε και για τα μεγάλα έργα, τα έργα πνοής, θα περάσει και η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα, με τα δύο υποβρύχια καλώδια που θα ενώνουν τα Χανιά με την Πελοπόννησο και το Ηράκλειο με την Αττική και θα προσφέρουν επιτέλους οριστική λύση στο ενεργειακό πρόβλημα του νησιού. Και μαζί με το χωροταξικό πλαίσιο για την περιφέρεια της Κρήτης είναι δύο θεμελιώδη βήματα του Υπουργείου Ενέργειας για την ουσιαστική αναβάθμιση του νησιού. Και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να αναφερθώ ξεχωριστά και στη μεγάλη παρέμβαση που γίνεται στην Κρήτη στον τομέα της παιδείας και της έρευνας. Με τον τελευταίο νόμο του Υπουργείου Παιδείας ολοκληρώθηκε ο νέος χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα και σε αυτόν τον χάρτη κομβικό ρόλο παίζει η Κρήτη, η οποία αποκτά και τρίτο πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Δημιουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις για την έναρξη των συζητήσεων για ένα μεγάλο και ισχυρό ομοσπονδιακό πανεπιστήμιο της Κρήτης. Μαζί με τη συνολική μας προσπάθεια για την ανάπτυξη της Κρήτης, αναβαθμίζουμε και τον γεωστρατηγικό και ενεργειακό ρόλο του νησιού. Προωθούμε τις εξορίξεις στην Κρήτη για την αξιοποίηση των πηγών ενέργειας. Προωθούμε το μεγάλο στρατηγικό σχέδιο του αγωγού EastMed που συνδέει τις ενεργειακές πηγές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με την Κύπρο και την Κρήτη, φέρνοντας το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη. Και βεβαίως ξανά και ξανά, και εδώ από τα Χανιά θα στείλω ξανά το μήνυμα στους γείτονές μας. Η ενέργεια οφείλει να είναι γέφυρα ειρήνης, διαλόγου και συνανάπτυξης στην περιοχή μας. Και οφείλουμε, έχοντας έγνοια για το μέλλον αφού του τόπου πρέπει να είναι μέλλον ειρηνικό, και οι γείτονές μας οφείλουν να το καταλάβουν αυτό, να κάτσουν στο τραπέζι για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Αλλά ταυτόχρονα με αυτό το μήνυμα σύνεσης και συνεργασίας θέλω να στείλω και ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Ένα μήνυμα αποφασιστικότητας σε όσους νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν τους καουμπόιδες στην περιοχή. Το διεθνές δίκαιο στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να γίνεται από όλους σεβαστό, και θα γίνεται από όλους σεβαστό, διότι εμείς είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε και θα υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με όποιο τρόπο και αν χρειαστεί, είτε μόνοι μας είτε με τους συμμάχους μας. Έχουμε τη δύναμη, έχουμε την αποφασιστικότητα και θα υπερασπιστούμε το δίκαιο μας και στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Φίλες και φίλοι, πολίτες των Χανίων, όπως πάντα στην ιστορία αυτού του τόπου, σε μια ιστορία που το νησί σας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως πάντα λοιπόν στην ιστορία αυτού του τόπου, απέναντι σε αυτούς που παλεύουν για τη συλλογική πρόοδο και την κοινωνική προκοπή, υπάρχει η συντήρηση. Υπάρχει το παλιό καθεστώς που θέλει να διατηρήσει τα προνόμια του. Θέλω σήμερα εδώ, όπως και χθες, σε μια πολύ ζεστή και ανθρώπινη συγκέντρωση στο Χουδέτσι, να αναφερθώ ιδιαίτερα στις δημοκρατικές παραδόσεις και στον προοδευτικό κόσμο της Κρήτης. Ένα προοδευτικό κόσμο που σε όλες τις κρίσιμες μάχες από τη μεταπολίτευση και μετά, και κυρίως από το 81 και μετά, έδινε τη νίκη, πάντοτε τη νίκη, στις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Και θέλω να πω ότι σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές όλοι μαζί
βάζουμε ένα στίχημα. Να ξεπεράσουμε τις περιχαρακώσεις μας. Να ξεπεράσουμε τα όρια μας. Γι' αυτό και απευθύναμε ένα κάλεσμα, πλατή κάλεσμα, ενωτικό κάλεσμα, σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, διότι η μάχη που έχουμε να δώσουμε για την Ευρώπη των λαών είναι μια κρίσιμη μάχη, αλλά και η μάχη που έχουμε να δώσουμε για να μην γυρίσει πίσω η χώρα είναι επίσης μια κρίσιμη μάχη. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βλέπω ότι σε αυτό το προσκλητήριο η ανταπόκριση των δημοκρατικών και προοδευτικών πολιτών είναι πολύ μεγάλη, είναι ενεργή, είναι μεγαλύτερη από τις προσδοκίες μας. Και ξεκινώντας αυτή τη μεγάλη μάχη από την Κρήτη των μεγάλων δημοκρατικών παραδόσεων, μπορώ να πω με σιγουριά, όπως συνέβαινε πάντοτε σε αυτό το νησί, έτσι και τώρα, εσείς θα δώσετε τον παλμό. Εσείς θα δώσετε το μήνυμα της νίκης. Εσείς θα φέρετε τη νίκη για τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Οι συντηρητικές δυνάμεις και το παλιό καθεστώς προσπαθούν όχι να διεκδικήσουν, όπως λένε, πολιτική αλλαγή. Αυτό, αν θέλετε, είναι αστείο. Αλλά αυτό το οποίο επιδιώκουν είναι την παλινόρθωση ενός καθεστώτος που μας οδήγησε στην κρίση και στη χρεοκοπία. Αυτό που πάει πολύ όμως είναι να θέλουν ενώπιόν μας να παρουσιαστούν και ως το καινούριο που ζητάει, βρε αδελφέ, μια ευκαιρία για να κυβερνήσει τον τόπο. Λες και τα προηγούμενα χρόνια κυβερνούσαν άλλοι και όχι οι ίδιες πολιτικές οικογένειες, τα ίδια τζάκια, οι ίδιες δυναστείες που λαιλάτισαν και χρεοκόπησαν τη χώρα. Και ο ελληνικός λαός, αλλά κυρίως εσείς εδώ, οι Χανιώτες και οι Κρητικοί, έχετε και ενωπεί τη μνήμη και γνωρίζετε καλά πρόσωπα και πράγματα. Γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί και ποιες οικογένειες διαχειρίστηκαν τις τύχες μας επί δεκαετίες. Γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί και ποιες πολιτικές οικογένειες που έγιναν ζάπλουτοι από την πολιτική χωρίς να έχουν κάνει καμία άλλη δουλειά στη ζωή τους. Και κυρίως γνωρίζετε ποιες είναι οι ιδέες και ποιες οι ιδεοληψίες που κουβαλάνε. Ζητάνε να επανέλθουν στην εξουσία αμετανόητη για τη συμφορά που έφερα στον τόπο την καταστροφική τετραετία από το 10 στο 14. Μόνο φίλες και φίλοι που δεν μπορούν να κρύψουν ένα πράγμα. Δεν μπορούν να κρύψουν τι θα σημάνει για τον τόπο η επιστροφή τους. Και ότι αν ποτέ συνέβαινε δεν θα συμβεί ακριβώς γιατί γνωρίζετε και εσείς δεν θα αφήσετε να συμβεί. Αλλά αν ποτέ συνέβαινε θα ήταν ένα μεγάλο πισωγύρισμα. Ένα μεγάλο πισωγύρισμα για τον τόπο που μετά από πολύ κόπο και πολλές θυσίες μπήκε στον δρόμο της ανάκαμψης. Ένα μεγάλο πισωγύρισμα για την οικονομία που κάποιοι μας έλεγαν και προφήτευαν. Θυμηθείτε τι έλεγαν ένα χρόνο πριν, 6 μήνες πριν, που μας έλεγαν ότι όχι μόνο δεν θα βγείτε από τα μνημόνια, αλλά θα έχετε πιστοληπτική γραμμή στήριξης, δηλαδή και καλυμμένα μνημόνια για άλλη μια τετραετία. Και όταν ακόμα βγήκαμε από τα μνημόνια, μας έλεγαν ότι λέμε ψέματα, ακριβώς διότι δεν θα υπάρξει η μη περικοπή των συντάξεων. Και όταν και αυτό το καταφέραμε, μας έλεγαν δεν θα βγείτε ποτέ στις αγορές. Και δείτε τώρα τα επιτόκια. Το χαμηλότερο, πιο φτηνό επιτόκιο που είχε ποτέ η χώρα από το 1997 και μετά. Και αυτό είναι μια κατάκτηση του ελληνικού λαού και δεν θα την αφήσουμε να γυρίσει πίσω. Ο
Όμως το πισωγύρισμα δεν θα είναι μονάχα αν το αφήνατε, που δεν θα το αφήσετε να συμβεί, μονάχα στην οικονομία. Κυρίως θα πρόκειται για πισωγύρισμα στον τομέα της κοινωνίας, στο κοινωνικό επίπεδο. Υπόσχεται η αξιωματική αντιπολίτευση να σαρώσει, αν εκλεγεί, τα κοινωνικά επιδόματα. Και του ξέφυγε σε μια ομιλία του κ. Μητσοτάκη και είπε και την αλήθεια, ότι θέλει να καταργήσει και το δώρο των Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα. Και αναρωτιέται κανείς, μα γιατί τα λέει αυτά? Η απάντηση είναι ότι τα λέει αυτά γιατί τα πιστεύει βαθιά. Τα λέει αυτά γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να φανταστεί τι αξία έχει και τι σημαίνει για κάποιον που έχει ένα χαμηλό μισθό το δώρο των Χριστουγέννων ή ένα επίδομα που ο ίδιος το θεωρεί πενιχρό. Τα λέει αυτά γιατί ως γόνος που μεγάλωσε και έζησε στα μεγάλα σαλόνια και που έμαθε να διαχειρίζεται τα εκατομμύρια των offshore, των οικογενειακών του επιχειρήσεων, δεν ξέρει τι σημαίνει για κάποιον. Δεν ξέρει τι σημαίνει για κάποιον που έχει ένα χαμηλό εισόδημα να παίρνει ένα επίδομα των 100, των 150 ευρώ το μήνα για να πληρώνει τον νίκη του, όπως τώρα 220.000 νοικοκυριά παίρνουν αυτό το επίδομα για να μπορέσουν από καλύτερες θέσεις να τα βγάλουν πέρα. Αυτό το κατοστάρικο, αυτό το 150, το θεωρεί ανώφελο και το χαρακτηρίζει πρημοδότηση της φτώχειας. Λες και υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν από επιλογή να είναι φτωχοί και με το επίδομα τους καλομαθαίνουμε να συνεχίζουν να ζουν στη φτώχεια. Αλλά φίλες και φίλοι, αυτές τις ανοησίες τις πιστεύει βαθιά. Πιστεύει βαθιά ως ακραία νεοφιλελεύθερος ότι η στήριξη των ευάλωτων, η στήριξη των αδύναμων είναι όχι απλά περιττό έξοδο, αλλά προσέξτε, είναι ηθικό λάθος. Γιατί πιστεύει σε μια κοινωνία άκρα του ανταγωνισμού, σε μια κοινωνία ζούγκλα, στην οποία θα μπορούν να επιβιώσουν μονάχα οι ισχυροί. Όχι μια κοινωνία ισότητας, στην οποία η εργασία του καθενός θα πρέπει να αμείβεται σύμφωνα με τις ανάγκες του. Και φυσικά, επειδή περισσεύει η υποκρισία, την ίδια στιγμή που υποστηρίζει ένα ακραίο αντικοινωνικό πρόγραμμα, εμφανίζεται και ως ο τιμητής των δικαιωμάτων των συνανθρώπων μας με αναπηρία. Όταν υπερασπίζεται την άποψη ότι όλα τα θετικά μέτρα που θέσπισε η δική μας κυβέρνηση για πρώτη φορά αποτελούν, λέει, δώρα και χάρες. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να υπερασπίζεται ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο έχει εφαρμοστεί μονάχα κάτω από τη σκληρή μπότα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή σε χώρες του τρίτου κόσμου, όπως για παράδειγμα οι ίδιοι το βαφτίσανε ασφαλιστικό σύστημα Πινοσέτ, που αν εφαρμοστεί θα οδηγήσει στον ασφαλιστικό κεάδα εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Ενώ ισχυρίστηκε τις προάλλες και μάλιστα τη μέρα της μνήμης και της τιμής των αγώνων του εργατικού κινήματος, την Πρωτομαγιά, ότι οι εργαζόμενοι σε delivery, που για πρώτη φορά η δική μας κυβέρνηση προστατεύει, δεν αναγκάζονται, αλλά θέλουν να δουλεύουν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Με δύο λόγια, πολίτες των Χανίων, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πρόγραμμα τόσο κοινωνικά αποκρουστικό όσο και αυτό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που εφήρμοσε για 5 χρόνια και επιχείρησε για άλλα τόσα να εφαρμόσει στη χώρα μας. Και αυτός είναι και ο λόγος. Αυτός είναι και ο λόγος που επιχειρεί αυτό το πρόγραμμα όσο μπορεί να το κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος
που αποφεύγει σαν το διάλογο το λιβάνι μια εφόλιστη ύλη στη τηλεοπτική αναμέτρηση. Και κάθε φορά που βγαίνει βέβαια στην τηλεόραση γυρνάει κανάλι ο κόσμος, αλλά εγώ του είπα τη λύση. Να βγει τη μέρα που θα είμαι και εγώ στο στούντιο. Είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσει μια τηλεθέαση που θα αξίζει σε κάποιον που δηλώνει ότι διεκδικεί να κυβερνήσει τον τόπο. Και δεν τον πειράζει που χρεώνεται την ιτοπάθεια και τη φυγομαχία. Του αρκεί που θα γλιτώσει την πολιτική συντριβή να αντιπαρατεθεί με επιχειρήματα. Να αντιπαρατεθεί με επιχειρήματα σε όσα εμείς καταφέραμε, σε όσα βρήκαμε από αυτούς και κυρίως όσα προτείνει για την επόμενη μέρα. Γιατί αυτή τη συντριβή δεν θα την αντέξει. Εγώ όμως θέλω να επαναλάβω. Να επαναλάβω, ο φόβος φυλάει τα έρμα, λέει μια παροιμία, αλλά κοιτάξτε. Εγώ θέλω να επαναλάβω κάτι που είπα και χθες. Κανείς δεν κατάφερε σε αυτόν τον τόπο να δοξαστεί κρυπτόμενος. Όσο και αν προσπαθήσει, το πικρό ποτήρι δεν θα το αποφύγει. Και δεν είμαστε μόνο εμείς που το λέμε αυτό. Δεν είμαστε μόνο εμείς που το λέμε αυτό. Τούτε στις μέρες ανάπνευσα τον αέρα που αναπνέει ο καθημερινός κόσμος. Βρέθηκα με ανθρώπους, μίλησα μαζί τους. Και νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή να το πω αυτό. Ακόμα και ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί οι οποίοι παραδοσιακά βρίσκονται σε αυτόν τον πολιτικό χώρο, καταλαβαίνουν ότι έχουν έναν αρχηγό που αποτελεί το αδύνατο σημείο της παράταξής τους στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν ξανά την εξουσία. Γιατί ξέρετε κάτι, όσο κι αν έχει κανείς στρατιές επικοινωνιολόγων, στρατιές στρατευμένων δημοσκόπων και μέσων ενημέρωσης, οι αδυναμίες δεν κρύβονται. Και η μεγαλύτερη αδυναμία από όλες είναι το πρόγραμμά τους. Είναι αυτό το ακραία νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα. Όσο λοιπόν κι αν έχουν τους μηντιάρχες να τους στηρίζουν, όσο κι αν έχουν τους κουμπάρους και τους παρακούμπαρους της ολιγαρχίας και της διαπλοκής, όσο κι αν έχουν μέσα που κάνουν το άσπρο μαύρο, το πεπρωμένον πηγήν αδύνατον. Θα αναμετρηθούμε με τις ιδέες μας, θα αναμετρηθούμε με το έργο μας, θα αναμετρηθούμε με τις προτάσεις μας, θα αναμετρηθούμε με τις αξίες μας, θα αναμετρηθούμε με την εντυμότητά μας μπροστά στο λαό. Αυτός είναι ο τελικός κριτής, αυτός είναι που θα κρίνει το ποιος θα κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Όμως φίλες και φίλοι, η εκλογική αυτή αναμέτρηση, ας μην ξεχνάμε, δεν αφορά μονάχα το πλαίσιο το πολιτικό, δεν θα καθορίσει μονάχα το πολιτικό πλαίσιο μέχρι τις εθνικές εκλογές και άρα γι' αυτό είναι κρίσιμη, αλλά είναι και μια κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Σε 3 εβδομάδες η Ευρώπη, αλλά και η Ελλάδα θα βρεθούν μπροστά σε ιστορικά διλήμματα. Η κυριαρχία της Ευρώπης, της σιδηράς δημοσιονομικής πειθαρχίας, της λιτότητας και των ανισοτήτων έγινε το υπόστρωμα, δυστυχώς, για την άνοδο ενός εφιάλτη της ακροδεξιάς και του φανατισμού. Η Ευρώπη των μεγάλων αξιών, η Ευρώπη των μεγάλων κατακτήσεων και της προόδου άφησε τη θέση της στην Ευρώπη των κερδών, στην Ευρώπη των τραπεζών, στην Ευρώπη των τεχνοκρατών. Εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε πολύ καλά το πρόσωπο αυτής της Ευρώπης. Το πετσί μας το ζήσαμε για 8 χρόνια. Αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε για να το αλλάξουμε. Υπερασπιστήκαμε αξίες και ιδανικά που αποτελούν θεμελιώδεις αξίες και ιδανικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίναμε η φωνή της συλλογικής αξιοπρέπειας των λαών της Ευρώπης απέναντι στην τιμωρητική λιτότητα. Γίναμε η έμπρακτη αλληλεγγύη απέναντι στους κυνηγημένους των πολέμων, των εμφύλιων σειράξεων,
και του θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Γίναμε το παράδειγμα της ειρηνικής συνύπαρξης και της συνεργασίας με τις χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Εμείς οι Έλληνες αποδείξαμε αυτά τα 4 χρόνια στην πράξη το όραμά μας για μια άλλη Ευρώπη. Και σε αυτές τις ευρωεκλογές καλούμαστε να συνεχίσουμε να είμαστε στην πρωτοπορία της μάχης των αξιών μαζί με τις υπόλοιπες χώρες του Νότου που δίνουν μπροστάριδες αυτών των αγώνων, μαζί με τις δυνάμεις της αριστεράς, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, της οικολογίας που υπερασπίζονται αυτές τις δημοκρατικές αξίες της Ευρώπης. Και βεβαίως απέναντί μας έχουμε αυτούς που υβρίζουν και συκοφαντούν τους λαούς, που υβρίζουν και συκοφαντούν αυτούς που αγωνίζονται για ιδανικά και για κοινωνική δικαιοσύνη, όπως για παράδειγμα το στενό φίλο του κυρίου Μητσοτάκη που θέλει να πάρει και τη θέση του κυρίου Γιούγκερ, τον βαβαρό και μισέλληνα πολιτικό, τον κύριο Βέμπερ, που ήθελε την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Και το ερώτημα είναι, θα αφήσουμε την Ευρώπη στις δυνάμεις του φόβου και του διχασμού? Θα κλείσουμε το μάτι σε αυτούς που ήθελαν να διώξουν τη χώρα μας από το ευρώ? Θα δώσουμε ψήφο στήριξης και ανοχής στους υβριστές του λαού μας? Θα δώσουμε ανοχή σε όσους αβαντάρουν την ακροδεξιά και τον ρατσισμό στην Ευρώπη? Η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, με τις δικές της μικρές δυνάμεις αλλά και με τα δικά της πεπραγμένα, δείχνει το δρόμο για μια άλλη Ευρώπη, για την Ευρώπη της συλλογικής προόδου. Και το όραμα αυτής της Ευρώπης είναι ενεργό. Ας μη βιαστούν κάποιοι να προκαταλάβουν ότι το βράδυ της Κυριακής της 26ης του Μάη η Ευρώπη θα βαφτεί με χρώμα μαύρο ή βαθύ μπλε. Διότι το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ισπανία έδειξε ότι ο Νότος πρωτοπορεί. Έδειξε ότι οι δυνάμεις της αλληλεγγύης, οι δυνάμεις της δημοκρατίας είναι ακόμη εδώ και μπορούν να κερδίζουν εκλογικές αναμετρήσεις. Δώσαμε σκληρές μάχες και σκληρά πλήγματα σε αυτό το κατεστημένο. Το ότι είμαστε ακόμα εδώ, συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά, παλεύουμε και πηγαίνουμε για μια νέα νίκη στις ευρωπαϊκές εκλογές, είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτό το κατεστημένο. Οι μάχες που έχουμε μπροστά μας, φίλες και φίλοι, είναι μάχες δύσκολες αλλά και όμορφες μαζί. Δεν αφορούν στενά τον κομματικό ανταγωνισμό, αλλά αφορούν το μέλλον. Αφορούν το μέλλον των επόμενων γενιών. Γι' αυτό θέλω να επαναλάβω κάτι που λέω σε κάθε συγκέντρωση και θα το πω ξανά και σήμερα. Τον πρώτο λόγο σήμερα για το μέλλον του τόπου και το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να τον έχουν και θα τον έχουν οι νέοι άνθρωποι. Οι νέες και οι νέοι. Αυτοί που μας έφεραν σε θέση εξουσίας και αυτοί που θα δώσουν πάλι την απάντηση για να ανακοπεί η ακροδεξιά, ο ρατσισμός, ο φασισμός και η μυθαλοδοξία στην Ευρώπη. Και απέναντι στις νέες και στους νέους, στους 17άριδες και στις 17άριδες που για πρώτη φορά θα πάνε στην κάλπη με τη δική μας επιλογή και τη δική μας νομοθετική παρέμβαση, στους νέους που μπορεί να είναι μέχρι 20 χρονών και θα πάνε για πρώτη φορά στην κάλπη γιατί έχουν να γίνουν 4 χρόνια εκλογές, αλλά και όσους αισθάνονται βαθιά νέοι μες στην ψυχή τους κι ας είναι μεγαλύτεροι. Και βλέπω πολλούς σας προμάλιδες που αισθάνονται πολύ νέοι. Θέλω να πω ένα πράγμα. Τις νέες και τους νέους δεν χρειάζεται να τους νουθετούμε, ούτε να πιστεύουμε ότι είναι μια χαμένη γενιά. Οι νέες και οι νέοι σήμερα έχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις από όσες είχαμε εμείς στην ηλικία τους. Όσοι λένε λοιπόν ότι είναι η χαμένη γενιά, κάνουν λάθος. Και είναι λάθος να στοχοποιούν ιδιαίτερα μια γενιά που έζησε την αβεβαιότητα ότι θα είναι η πρώτη γενιά που θα ζήσει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
με την προοπτική να έχει χειρότερο μέλλον από τις προηγούμενες γενιές. Η γενιά που της πήραν τα δικαιώματα για να δουλεύει ανασφάλιστη, μαύρα και αδήλωτα 12 ώρα, η γενιά που την όθησαν στη μετανάστευση στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης, που της στέλισαν το δικαίωμα στη γνώση, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στον ελεύθερο χρόνο, στα όνειρα, στον έρωτα. Αυτή τη γενιά εμείς πρέπει να την εμπιστευτούμε και θα την εμπιστευτούμε. Έχω λοιπόν εμπιστοσύνη στους νέους ανθρώπους και πιστεύω ότι αυτοί είναι που για άλλη μια φορά θα κάνουν την μεγάλη έκπληξη το βράδυ της 26ης του Μάη. Έκπληξη όχι με βάση τις προσλαμβάνουσες τις δικές μας όταν κυκλοφορούμε στον κόσμο. Έκπληξη σε σχέση με τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά έχουμε μάθει να χάνουμε σε αυτές και να κερδίζουμε στις κάλπες. Για άλλη μια φορά αυτό θα επαληθευτεί. Θέλω λοιπόν φίλες και φίλοι να σας πω, αν έχω ακόμα 5 λεπτά να σας μιλήσω. Θέλω να σας πω ότι πηγαίνουμε σε αυτή την αναμέτρηση με αποφασιστικότητα, με αισιοδοξία. Εγώ προσωπικά μετά από 3 μέρες στην Κρήτη και με τις μπαταρίες γεμάτες ενέργεια, γιατί αυτός ο τόπος με γεμίζει με ενέργεια. Κάθε φορά που έρχεται η κρίση του λαού, γεμίζουμε ενέργεια, δύναμη και αποφασιστικότητα. Γιατί εμείς δεν έχουμε άλλους να μας στηρίζουν παρά μονάχα τον απλό λαό, τους πολλούς που μας δίνουν δύναμη, μας δίνουν ενέργεια, μας γεμίζουν αποφασιστικότητα. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι θα βυσοδομήσουν το επόμενο διάστημα. Θα προσπαθήσουν να δηλητηριάσουν τις ψυχές των ανθρώπων. Θα προσπαθήσουν να φέρουν στην επικαιρότητα ό,τι πιο σκοτεινό υπάρχει για να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Δεν μπορούν όμως να κερδίσουν τις εντυπώσεις, γιατί υπάρχει η μνήμη, η σύγκριση και η κρίση που ανήκει στην πλειοψηφία των πολιτών, είτε ανήκουν στη δεξιά είτε στην αριστερά. Και κυρίως υπάρχει και κάτι ακόμα. Η πλατιά τούτη τη φορά συσπήρωση των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων στην Προοδευτική Συμμαχία. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, πέραν από το μεγάλο τους πάθος να ξαναγυρίσουν σε θέσεις εξουσίας για να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο, μας λένε το μόνο ίσως αφήγημα και επιχείρημα που τους έμεινε. Το μόνο. Μας λένε τι? Ότι αυτοί, λέει, θα μειώσουν τους φόρους, δίνοντας ως αντάλλαγμα στους εταίρους μας μεταρρυθμίσεις. Τι εννοούν λέγοντας μεταρρυθμίσεις? Λέγοντας μεταρρυθμίσεις εννοούν όσα ήθελε να επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και εμείς αποκρούσαμε. Δηλαδή περικοπές στις συντάξεις, δηλαδή περικοπές στους μισθούς, δηλαδή κατάργηση των επιδομάτων, δηλαδή κατάργηση του κοινωνικού κράτους. Εμείς από την πλευρά μας, και αυτό είναι το τελειωτικό χτύπημα, θα έρθουμε τις επόμενες μέρες όχι για να μοιράσουμε υποσχέσεις που θα κάνουμε, αλλά για να πούμε στον ελληνικό λαό ότι είμαστε σε θέση να μειώσουμε τους φόρους, ότι είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε ελαφρύνσεις, όχι με αντάλλαγμα φρικαλαίες μεταρρυθμίσεις, αλλά έχοντας ήδη πετύχει και έχοντας ήδη αξιοποιήσει τις προσπάθειες και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Διότι όλα όσα πετύχαμε αυτά τα χρόνια είναι το μεγάλο μας όπλο. Πετύχαμε να εξισορροπήσουμε τα δημόσια οικονομικά. Πετύχαμε να σταματήσουμε τη ρεμούλα και τη διαπλοκή. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα πλεονάσματα. Γι' αυτό και έχουμε την απόδοση της οικονομίας. Γι' αυτό και μπορούμε τώρα αυτή την απόδοση να τη μοιράσουμε με δικαιοσύνη στον ελληνικό λαό. Δεν ερχόμαστε εμείς για να πούμε «θα». Ερχόμαστε, και πολύ σύντομα θα το διαπιστώσετε, για να πούμε εδώ και τώρα είμαστε σε θέση, με σχέδιο και με ασφάλεια, να προχωρήσουμε σε ελαφρύνσεις για τους πιο αδύναμους, για αυτούς που σήκωσαν στις πλάτες τους το βαρύ φορτίο για την έξοδο από την κρίση. Δεν θα πω πολλά, διότι αν πω πολλά θα προκαταλάβω τις εξελίξεις. Όλα θα έρθουν στην ώρα τους και η επόμενη εβδομάδα θα είναι
η εβδομάδα των παθών μεταχρονολογημένα για τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Αλλά θα είναι η εβδομάδα της ανάσας, της προσδοκίας, της ελπίδας για τους πολλούς, για τους ανθρώπους του Μόχθου, για αυτό που ονομάζουμε Μεσαία Τάξη. Πολίτες των Χανίων, στον τόπο σας γεννήθηκαν οι μεγάλες ιδέες για μια Ελλάδα σύγχρονη, δίκαιη, με ανοιχτούς ορίζοντες στον κόσμο. Από εδώ λοιπόν, από την πατρίδα του ανθρώπου που με την πορεία και το έργο του το σύγχρονο ελληνικό κράτος σημαδεύτηκε, μεγαλούργησε, πολλαπλασιάστηκε, διπλασιάστηκε, τον άνθρωπο που η παλιά Ελλάδα στοχοποίησε με μένος, βυθίζοντας, γιατί η ιστορία δεν πρέπει να είναι φυλακή, πρέπει να είναι σχολείο, να μαθαίνουμε από την ιστορία. Τον άνθρωπο που η παλιά Ελλάδα στοχοποίησε με μένος, βυθίζοντας την πατρίδα στον εθνικό διχασμό. Από τα Χανιά λοιπόν, από την πατρίδα του Ελευθέριου Βενιζέλου, από τα Χανιά της Δημοκρατίας, από τα Χανιά του πολιτισμού, η φωνή της προοδευτικής Ελλάδας σήμερα ακούστηκε από τη σημερινή σας πολύ μεγάλη συγκέντρωση, ακούστηκε από άκρο σ' άκρο. Και απόψε πιστεύω ότι όλοι μαζί, όσοι είμαστε μέσα σε αυτό το γήπεδο και άλλοι πολλοί που δεν μπόρεσαν να μπουν και έμειναν στην πόρτα και κουράστηκαν και πήγαν να δουν από την τηλεόραση τη συγκέντρωσή μας, πιστεύω ότι όλοι μαζί στείλαμε ένα μήνυμα. Μήνυμα ενότητας και αγώνα, αλλά και μήνυμα νίκης για τις μεγάλες μάχες που έρχονται. Η υπερηφάνεια και η αποφασιστικότητα που είδα αυτές τις μέρες στα πρόσωπα όλων των κριτικών που συνάντησα στον τόπο σας είναι το ισχυρότερο υπερόπλο μας για το μεγάλο αγώνα για το δίκαιο των πολλών στην πατρίδα μας. Το ισχυρό μας όπλο είναι η δύναμη του λαού, είναι η δύναμη του να μην γυρίσει πίσω. Ενός λαού που βρίσκει ξανά ελπίδα και προοπτική. Ενός λαού που, όπως λέει και ο ποιητής, ποτέ δεν βολεύεται με λιγότερο ουρανό. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Και αυτή η νίκη θα είναι δική σας. Θα είναι της Κρήτης. Θα είναι των Χανίων. Γεια σας. Partigiano, portami via! Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! Partigiano, portami via! Perché io sento rumore, se vuoi, da partigiano! Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! Se vuoi, da partigiano! E tu mi devi sempre, sempre lire, sì, montagna! Σας ευχαριστώ θερμά για αυτό το τριήμερο όπου βρέθηκα στην Κρήτη. Κατάλαβα πως σκέφτεται και πόσο πεισμωμένος και αποφασισμένος είναι ο δημοκρατικός κόσμος. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλούς αγώνες. Και αυτή η νίκη θα είναι δική σας. Γεια σας.